τουρκικέ ενόπλε δυνάμει εξυγχρονίζουν τα τεθωρακισμένα του οχήματα με νέα οπλικά συστήματα και εξοπλισμό, με τι πληροφορίε να μιλούν για περίπου 1.000 ατόμα ACV-15, χτυπώντα συναγερμό στην ελληνική πλευρά που αναζητά αντικαταστάτη του M113, ενώ τα Μάρντερ θα παρελάσουν σε στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη σε λίγε ημέρε, αφήνοντα ερωτηματικά για το ελληνικό μελλοντικό τεθωρακισμένο όχημα μάχη το σχέδιο αξία 900 εκατομμυρίων λιρών ξεκίνησε στα τέλη του 2019 με τη συνεργασία των τουρκικών αμυντικών εταιριών ASELSAN και FNNS σύμφωνα με τον Ισμαήλ Τεμίρ. Θα εξυγχρονιστούν 133 τόμα σε πρώτη φάση, τα οποία θα είναι εξοπλισμένα με τηλεχειριζόμενο όπλο Νέφερ, προειδοποίηση Λέιζερ, επιτήρηση κοντινή απόσταση, σύστημα όραση οδηγού, συστήματα κατεύθυνση και πλοήγηση. Συνολικά 2.280 ACV-15 βρίσκονται σε υπηρεσία στον τουρκικό στρατό, συμπεριλαμβανομένων 650 θωρακισμένων οχημάτων μάχης, 1.400 τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, 50 ATV και 180 AMV. Ο στόχο αυτού του τουρκικού προγράμματο είναι ο εξυγχρονισμός του ACV15 και η αναβάθμιση της προστασίας του τόμα ενσωματώνοντας χαρακτηριστικά όπως η βελτιωμένη προστασία κατά ναρκών, κλιματισμός, πυρόσβεση, βοηθητική μονάδα ισχύως και πολλά άλλα. Το νέο όχημα θα ευωδιαστεί επίση με ένα νέο μη επανδρομένο απομακρυσμένο σταθμό όπλων Νέφερ που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από την Ασελσαν, ο οποίο είναι οπλισμένο με ένα αυτόματο πυροβόλο των 25 χιλιοστών και ένα ομοξονικό πολυβόλο των 7,62 χιλιοστών. Εξαιρετικά προχωρημένε διαβουλεύσει έχουμε σύμφωνα με το πενταπόσταγμα ανάμεσα στο Υπουργείο Εθνική Άμυνα και σε Γερμανική Εταιρεία, οι οποίε θα επισημοποιηθούν με την επίσκεψη του καγκελάριου Σόλτ στην Αθήνα. Υπενθυμίζουμε ότι η πρόταση της Rheinmetall για τον ελληνικό στρατό περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα προμήθειας συνολικά 170 IFV, KF-41 Lynx και 200 Marder 1A3. Η γερμανική εταιρεία έχει ήδη έτοιμα προς παράδοση περίπου 200 Marder 1A3. Παράλληλα με τι δύο προτάσει για τα προγράμματα απόκτηση νέου και μεταχειρισμένου υλικού, εξυγχρονισμό αρμάτων Leopard και προμήθεια των IFV -KF41 και 41 και Marder 1A3, η πρόταση τη Rheinmetall περιλαμβάνει χρηματοδότηση μέσω δανεισμού καθώ και μια σειρά βιομηχανικών επενδύσεων στην Ελλάδα, ώστε να υπάρξει η καλύτερη δυνατή μεταφορά τεχνογνωσία και προς τη προστιθέμενη αξία ταυτόχρονα με την απόκτηση μεταχειρισμένων murder με κόστο περίπου 500.000 ευρώ, ανεξυγχρονισμένο όχημα, ο ελληνικό στρατό θα αποκτήσει ένα πολύ αρθεκτικό και σύγχρονο όχημα με μια σειρά από προτινόμενε βελτιώσει. Νέο πύργο, νέο αποστασιόμετρο λέιζερ, νέα θωράκιση. Ό,τι και να επιλέξουμε, η ουσία είναι να δώσουμε δουλειά στην ελληνική κρατική αμυντική βιομηχανία, και να μεταφέρουμε τεχνογνωσία στη χώρα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα.